συμπόρευμα και κεφαλαία όλων των εργάτων. Και πέρα από εκεί είναι ένας άνθρωπος που θέλει να απαλύνει τους συνάδελφους από τον πόλεμο. Στην περιφέρεια πρωταθλήτρια παρουσιάζει σήμερα την ομάδα της Δήμης. Συγκροτήσαμε την ισχυρή ομάδα της Κεντρικής Μακεδονίας, μια ομάδα που θα παλέψει απούραστα με όλες τις δυνάμεις προκειμένου να κάνει η περιφέρεια πρωταθλήτρια, να κάνει την Κεντρική Μακεδονία πρωταθλήτρια. Μπαίνουμε όλοι στον αγώνα με κέφι και αισιοδοξία. Με πάθος και με δύναμη για να δώσουμε τη μάχη για τον τόπο μας και τον λαό μας που αξίζουν κάθε προσπάθεια. Βεβαιώνουμε ότι για τη Μακεδονία καμία διεκδίκηση δεν θα είναι αρκετή, καμία επιτυχία δεν θα είναι εφησυχαστική. Στεκόμαστε λοιπόν ανώπαν όλων των πολιτών με απόλυτη ειλικρίνεια και ξεκαθαρίζουμε. Μπήκαμε στον αγώνα αυτόν γιατί έχουμε τη θέληση να προσφέρουμε και γιατί πιστεύουμε ότι μπορούμε να προσφέρουμε. Γιατί είμαστε οι καταϊλότεροι, γιατί η ιστορία, η διαδρομή και τα κίνητρά μας εγγυώνται πως μπορούμε να αναλάβουμε τη δουλειά και να τη φέρουμε εις πέρας. Εις πέρας με επιτυχία απόλυτη, με την επιτυχία που είναι αντάξια του τόπου μας και των καθήκων. Οι εμπειρίες μου τόσο στον αθλητισμό και την κοινωνία όσο και την κεντρική πολιτική σκηνή με έχουν διδάξει ότι για να πετύχεις πρέπει πρώτα να φτιάξεις μια δυνατή ομάδα. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζετε πως χωρίς αυτό ξέρω να το κάνω πολύ καλά. Αυτή την ομάδα λοιπόν, την ομάδα της νίκης, σας την παρουσιάζω σήμερα. Είναι μια ομάδα που αποτελείται κυρίως από νέους ανθρώπους, από ανθρώπους με κρυστάλλινες διαδρομές, από ανθρώπους που έχουν τρέψει δάφνες, που έχουν να επιδείξουν πολλές επιτυχίες στο πεδίο της αυτοδιοίκησης, της επιστήμης, του συνδικαλισμού. Από ανθρώπους που έχουν προσφέρει και πάνω απ' όλα έχουν τη διάθεση και την επιθυμία να συνεχίσουν να προσφέρουν. Ευχαριστώ. Υποψήφιος Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας είναι ο κ. Γιάννης Ανδρίτσος, 48 ετών, εκπαιδευτικός κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων και περιφερειακός σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας. Διετέλεσε πρόεδρος συλλογικού οργάνου καθηγητών φυσικής αγωγής, κοινοτικός και κομματικός σύμβουλος Μενίδος και αντιπρόεδρος συνεταιριστικής οργάνωσης Ευρωτών. Είναι τακτικό μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης Περιφέρειας, ενώ έχει διατελέσει παίκτης, προπονητής και παράγοντας ποδοσφαιρικής ομάδας του Δεσσαλικού. Ο κύριος Ανδρίτσος είναι έγκαμος και πατέρας δύο παιδιών. Κύριε Γιακουμίδη, εσείς με το σκούφωνο, κυρία. Είναι ώρα να τρέξουμε. Η περίοδος της στασιμότητας τελείωσε. Πρέπει όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να κάνουμε την Πέλλα και ολόκληρη την Κεντρική Μακεδονία πρωταθλήτρια. Περιφερειάρχης Χαλκιδικής είναι ο 35χρονος μάχημος δικηγόρος, κ. Στέλιος Βαλιάνος. Είναι πρόεδρος της Γνώσης Χαλκιδικής Νέας Δημοκρατίας, ενώ διετέλεσε πρόεδρος της Πολιτιστικής Εταιρείας Αρναίας και συνέβαλε ουσιαστικά στη δημιουργία του Πολιτιστικού Κέντρου Αρναίας. Γιάννη Βαλίδης, ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που έδειξε το πρόσωπό μου να ηγηθώ της ομάδας του Περιφερειακού σου Συμβούλου στην Χαλκιδική. Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Κυλικής είναι ο κ. Κώστας Γιαννόπουλος, 38 ετών, οικονομολόγος. Σήμερα είναι πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κυλικής, αντιπρόεδρος της Αναπτυξιακής Κυλικής και εργάζεται ως Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Αρχοντικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης. Είναι και δική μου πολύ μεγάλη τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ σε επιλογή του κότς του Γιάννη Ιωαννίδη ως υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης του Νομού Κυλικής. Θέλω να πιστεύω ότι ο Γιάννης Ιωαννίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με τους αγώνες του σηματοδότησε μόνο νίκες. Ο υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Θερών είναι ο κύριος Αθανάσης Παζάνης, περιφερειακός σύμβουλος του Δήμου Κεντρικής Μακεδονίας. Επί τρεις θητείες νομαρχιακός σύμβουλος Θερών,
στη διάρκεια των οποίων διατέλεσε πρόεδρος της Νομαρχικής Επιχείρησης της Κολοκυθίας. Η σχέση μας με τον κόσμο ήταν αυτή η οποία μας οδήγησε να πάρουμε την απόφαση ώστε να συμμετέχουμε στην μεγάλη ομάδα υπό τον Γιάννη Ιωαννίδη για την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποδείξει ότι είναι γεννημένος νικητής, τον ευχαριστώ ιδιαίτερα που με έδειξε εμπιστοσύνη, συμπεριέλαβε στην ομάδα του και να είναι βέβαιος ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα πετύχουμε το στόχο μας για την Κεντρική Μακεδονία. Υποψήφιος από την Περιφερειάρχη Συμμαθίας είναι ο 37χρονος δικηγόρος κ. Στάθης Αριγιαννίδης, κανονικός μεταπτυχιακού κύκλου από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Δεσμεύομαι λοιπόν να καταβάλω κάθε προσπάθεια σε συνεργασία με τους συναδέλφους και την επομένη των εκλογών, στην οποία είμαι βέβαιος ότι θα κερδίσουμε, να μπορέσουμε να αποδώσουμε τα μέγιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υποψήφιος από την Περιφερειάρχης Πιερίας είναι ο γιατρός ακτινολόγος κ. Δημήτρης Χριστογιάννης. Για την μεγάλη τιμή που μου κάνετε να εκπληρώσω μια μεγάλη μου επιθυμία. Να είμαι ο αντιπεριφερειάρχης του νομού Πιερίας, το τόπο που υπεραγαπώ και το οποίο και θυσιάζω και την βουλευτική μου ιδιότητα για να προσφέρω πραγματικά στον τόπο μου και στη Μακεδονία αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Εμείς λέμε κάτι, θα γίνεται πάντα. Είπαμε λοιπόν από την Παρασκευή που κάναμε την press conference ότι η Δευτέρα θα παρουσιάσουμε τους αντιπεριφερειάρχους. Την Παρασκευή θα παρουσιάσουμε τις Θεσσαλονίκες. Επομένως, μαζί κάθε μέρα θα γίνεται μία γιορτή, δηλαδή αύριο ξεκινάμε από τη Χαλκιδική, στις 8 η ώρα ο κάθε αντιπεριφερειάρχης θα παρουσιάζεται στην περιοχή του, να δει ο κόσμος, να δει και οι υπόλοιποι, ποιος είναι αυτός ο οποίος ηγείται τις προσπάθειες και η ομάδα που θα γίνει από τον κάθε αντιπεριφερειάρχη, ώστε να έχουμε πλήρη την ομάδα. Μέχρι τώρα πηγαίναμε εμείς κάπου, εγώ με μια συνοδεία, θα βγουν στα εκλογικά κέντρα και θα πολεμούν με τις δικές τους δυνάμεις, όπως πολεμούμε εμείς. Λοιπόν, επομένως, προειδοποίησα, κάνω δεύτερη προειδοποίηση, ότι επιτέλους τα SMS, τα αυτοκίνητα, η κίνηση και τα πάντα θα πρέπει να γίνονται τα εκλογικά κέντρα επί ίσης ώρες, ώστε ο λαός, επαναλαμβάνω, να ξέρει τα χρήματα του δημοσίου πού πηγαίνουν.